Σε αυτό το βίντεο θα συζητήσουμε εάν η ύπαρξη ενός υπερβατικού θεού είναι πιθανή ή όχι. Και ο λόγος που χρησιμοποιώ τη λέξη πιθανόν είναι γιατί δεν μπορούμε να αποδείξουμε το αρνητικό. Το σημαίνει ότι δεν μπορούμε να διαψεύσουμε δηλώσεις ή ισχυρισμούς που στην πράξη δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε. Για παράδειγμα, δεν μπορείς να αποδείξεις ότι ο Άγιος Βασίλης είναι ράιδα των δοντιών ή τα ξωτικά δεν υπάρχουν. Δεν μπορείς επίσης να διαψεύσεις ότι υπάρχει ένας πεντακέφαλος δράκος που περιφέρεται γύρω από ένα τυχαίο πλανήτη στο γαλαξία της Ανδρομέδας, ή ένα υπτάμενο μακαρονοτέρας, ή μια τσαγέρα που αιωρείται στο διάστημα. Ούτε είναι δυνατόν να αποδειχθεί η ανυπαρξία του Θεού, είτε πρόκειται για το Γιαχβέ, είτε για το Δία, την Κάλη, τον Βίσνου ή οποιοδήποτε από τα αμέτρητα παραδείγματα των θεών που έφτιαξε ο άνθρωπος. Πώς μπορούμε να εξετάσουμε τέτοιες αξιώσεις? Πώς μπορούμε να εξετάσουμε την ύπαρξη του Θεού? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο απλές μεθόδους. Πρώτον, μπορούμε να δούμε τα διαθέσιμα στοιχεία. Συνήθως πάει κάπως έτσι. Όποιος κάνει έναν ισχυρισμό έχει και το βάρος της απόδειξης. Αλλά αφού οι θεϊστές δεν έχουν παράσχει τέτοια στοιχεία για την ύπαρξη του Θεού, δεν είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πρώτη μέθοδο. Αν βέβαια εσείς έχετε αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού, τότε δεν πρέπει να τρέξετε αμέσως να σχολιάσετε κάτω από αυτό το βίντεο. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να γράψετε ένα επιστημονικό άρθρο, να το δημοσιεύσετε και να μπείτε σε ένα αεροπλάνο για να πάτε στην Νορβηγία για να πάρετε Νόμπελ Ειρήνης για την αποκάλυψη στην ανθρωπότητα στο πώς λειτουργεί πραγματικά ο κόσμος. Μέχρι να το κάνετε αυτό και να βρείτε τις αποδείξεις, θα προχωρήσουμε στη δεύτερη μέθοδο εξέτασης της ύπαρξης του Θεού. Σε αυτή τη μέθοδο θα χρησιμοποιήσουμε τον εγκεφαλό μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τη λογική για να ενισχύσουμε την κατανόησή μας για την πιθανότητα ύπαρξης ενός Θεού. Δεν νομίζω να δυσκολευτήκατε πριν να καταλάβετε ότι τα παραδείγματα που ανέφερα είναι τόσο απίθανα που ο εγκέφαλός σας δεν τα δέχεται ως αλήθεια. Αυτό είναι λογικό. Όμως, όσο αναφορά τη λίστα των Θεών, πιστεύετε στην ύπαρξη του Θεού που η θρησκεία σας ισχυρίζεται ότι είναι αληθινή? Ή ίσως είστε πιστοί σε ένα μη προσωπικό Θεό ή σε κάποια άλλη έκδοση ενός Θεού στην οποία υπάρχουν πολλά παραδείγματα? Είτε έτσι είτε αλλιώς, είστε απόλυτα ικανοί να καταλάβετε μόνοι σας ότι όλοι εκείνοι οι άλλοι θεοί στους οποίους δεν πιστεύετε είναι τόσο απίθανο να υπάρχουν που ο εγκέφαλός σας δεν τα δέχεται ως αλήθεια. Αλλά η λογική κάνει εξαιρέσεις όταν φτάνετε στο Θεό της δικιάς σας θρησκείας. Με τη χρήση της κοινής λογικής θα απορρίψω κι εγώ το δικό σας Θεό όπως κάνετε με όλους τους άλλους θεούς που δεν πιστεύετε. Όταν μιλάμε για την πιθανότητα οποιοδήποτε Θεού, πρέπει πρώτα απ' όλα να ορίσουμε το Θεό. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ορίσουμε τι είναι ο Θεός ή από τι είναι φτιαγμένος, επειδή δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των θεϊστών σε αυτά τα ερωτήματα. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να ορίσουμε τι ισχυρίζονται οι θεϊστές ή τι είναι ικανός να κάνει ο Θεός. Φυσικά υπάρχει επίσης διαφωνία μεταξύ των θεϊστών και εδώ, αλλά θα προσπαθήσω να πω τις πιο συχνές ικανότητες που έχει ο Θεός. Η λίστα με τις ικανότητες είναι η εξής. Ίσως πιστεύετε σε έναν Θεό που δημιούργησε το σύμπαν και όλους τους φυσικούς νόμους μέσα σε αυτόν. Εξαρτάται από την εκδοχή του Θεού που πιστεύετε. Μπορεί να θεωρείτε ότι δημιούργησε τα πάντα ένα-ένα ξεχωριστά μέσα στον κόσμο, ή ίσως πιστεύετε ότι ο Θεός απλά ξεκίνησε το Big Bang και δεν έκανε τίποτα άλλο στη συνέχεια εκτός από το να παρακολουθεί. Ίσως να πιστεύετε σε ένα Θεό που δημιούργησε τη ζωή, δημιούργησε εσένα και όλα τα ζώα που υπήρξανε, ή ίσως πιστεύετε ότι η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου έχει νόημα και ως εκ τούτου ίσως ο Θεός ξεκίνησε τη ζωή όπως το Big Bang και στη συνέχεια παρακολουθούσε πώς εξελίχθηκε. Ίσως ο Θεός σου είναι ικανός να ακούει προσευχές. Ο Θεός ξέρει τι σκέφτεστε, ο Θεός μπορεί ακόμη και να απαντήσει στις προσευχές και αν ο Θεός σας είναι ένας πραγματικά παντοδύναμος Θεός, μπορεί ακόμη και να παρέμβει στον πραγματικό κόσμο και να κάνει θαύματα. Ίσως ο Θεός ελέγχει ορισμένες πτυχές του κόσμου, όπως ο ήλιος, ο καιρός, η γη ή οποιοδήποτε είδος φυσικών φαινομένων. Ίσως πιστεύετε ότι ο Θεός ελέγχει τι πρόκειται να σου συμβεί όταν πεθάνεις και αν ήσουν καλός, θα πας στον παράδεισο. Αν ήσουν κακός, θα καίγεσαι αιώνια στην κόλαση. Ίσως πιστεύετε και στη μετανσάρκωση. Έχετε αποκτήσει αυτές τις πληροφορίες είτε μέσα από τις συγγραφές, γιατί ο Θεός δεν είναι μόνο ο θεμελιωτής των πάντων, ο Θεός είναι επίσης ένας σεβαστός συγγραφέας, ή ίσως ο Θεός είπε σε κάποιον άλλον αυτά που σκεφτόταν και στη συνέχεια αυτός τα έγραψε. Ή τα έχετε μάθει μέσω της οικογένειάς σας, ή είναι στην κουλτούρα που ζείτε και πάει λέγοντας.
Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν θεοί που έχουν και άλλες υπερφυσικές ικανότητες, αλλά αυτές είναι οι πιο συχνές. Τώρα που έχουμε ορίσει τις βασικές ικανότητες του θεού, μπορούμε να εξετάσουμε περαιτέρω πόσο πιθανός είναι ένας τέτοιος χαρακτήρας και θα το κάνουμε αυτό εφαρμόζοντας τη λογική, εξετάζοντας αυτές τις υπερφυσικές ικανότητες ξεχωριστά. Θα ξεκινήσουμε με την έννοια ότι ο Θεός είναι η φύση ή έχει την ικανότητα να ελέγχει ορισμένα φυσικά φαινόμενα. Θεοί όπως αυτοί θα ήταν ο Θόρ, ο Θεός του κεραυνού, ο Ρα, Αιγυπτιακός Θεός του ήλιου και ούτω καθεξής. Αυτοί οι θεοί είναι αρχαίοι και υπεπερασμένοι, επειδή όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα έχουν εξηγηθεί χωρίς τη βοήθεια της δυσιδαιμονίας. Παρατηρήθηκαν και μελετήθηκαν από επιστήμονες οι οποίοι με βάση εμπειρικά στοιχεία κατέληξαν και έκαναν θεωρίες για το φυσικό κόσμο. Επομένως, δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι θεοί τείνουν να ανθίζουν σε περιοχές μεταξύ ανθρώπων, οι οποίοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας καλός λόγος για τον οποίο κάποιος θα πρέπει να προσθέσει δυσιδαιμονικές πεπιθήσεις σε ένα φυσικό γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί εύκολα και λογικά χωρίς αυτές. Γιατί με αυτόν τον τρόπο καταλήγει σε εμπειρικές εξηγήσεις, οι οποίες δεν είναι καν καθόλου εξηγήσεις. Για παράδειγμα, η καρέκλα στην οποία κάθεστε αυτή τη στιγμή δεν είναι οποιαδήποτε καρέκλα. Είναι ο Θεός όλων των καρεκλών. Και αν κάθεστε άνετα αυτή τη στιγμή, είναι επειδή ο Θεός όλων των καρεκλών αποφάσισε ότι έτσι πρέπει. Και αν κάθεστε άβολα, είναι επειδή δυσαρεστήσατε το Θεό όλων των καρεκλών. Υποθέτω και ελπίζω ότι αυτό σας ακούγεται χαζό, και το ίδιο χαζό ένας άντρας που κουνάει ένα σφυρί, ρίχνοντας αστραπές, και ένας τύπος με κεφάλι πουλιού που ελέγχει τον ήλιο. Η ίδια λογική και τρόπος σκέψης είναι εξίσου σχετική όταν συζητάμε την έννοια των θαυμάτων. Εάν παρακολουθείτε ή ακούτε από κάποιον άλλον ότι έχει συμβεί κάποιο αξιόλογο συμβάν, αναρωτηθείτε τι είναι πιο πιθανό. Ότι κάποιο είδος θεϊκής ύπαρξης έχει λυγίσει τους φυσικούς και επιστημονικούς νόμους προκειμένου να εκτελέσει κάποιο είδος εξαιρετικής πράξης, ή υπάρχει μια απόλυτα λογική και φυσική εξήγηση για το γεγονός. Και αν εξακολουθείτε να πιστεύετε στα θαύματα, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ήταν ο δικός σας Θεός υπεύθυνος γι' αυτό? Ο λόγος που το ρωτάω αυτό είναι γιατί ανεξάρτητα από το σύστημα πεπιθήσεων που έχετε ενσωματώσει στο μυαλό σας, υπάρχουν άνθρωποι από κάθε θρησκεία που ισχυρίζονται ότι έχουν βιώσει ή έχουν δει θαύματα από τους θεούς τους. Και δεν είναι μόνο μία θρησκεία ενάντια στην άλλη. Αυτά είναι ατελείωτα θαύματα από αμέτρητες θρησκείες που αντιτίθενται η μία στην άλλη. Αυτό θα πρέπει να είναι μία σαφής ένδειξη του τι είναι πραγματικά αυτό το λεγόμενο θαύμα. Δηλαδή, ότι δεν είναι θαύματα. Η ίδια λογική ισχύει για τις προσευχές και τις γραφές. Δεν είναι περίεργο που δισεκατομμύρια άνθρωποι που προσεύχονται και βρίσκονται σε διάλογο με τον Θεό τους είναι ταυτόχρονα αντίθετοι μεταξύ τους? Δεν μπορεί να είναι όλοι σε διάλογο με τον Θεό, γιατί δεν αναφέρονται στον ίδιο Θεό. Αυτό είναι κάτι στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν ακόμα και οι θεϊστές, και στην καλύτερη περίπτωση μόνο ένας από αυτούς μπορεί να είναι σωστός. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Είναι μερικοί από αυτούς αρκετά τυχεροί που έχουν γεννηθεί στη σωστή οικογένεια, στο σωστό μέρος και στη σωστή στιγμή, έτσι ώστε να έχουν προσευχηθεί ή ακόμα και να έχουν μιλήσει στο Θεό και όλοι οι άλλοι άνθρωποι απλώς εξαπατώνται? Ο Θεός δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο με δισεκατομμύρια γαλαξίες και σε κάθε γαλαξία δισεκατομμύρια αστέρια και πλανήτες, αλλά ο ίδιος ο Θεός επενδύει εξαιρετικά σε κάθε έναν από εμάς τους ανθρώπους στον πλανήτη Γη? Ή μήπως είναι πιθανό ότι κάθε προσευχή και ο λεγόμενος διάλογος με τον Θεό είναι συμπτώματα πλάνης? Σας ζητώ να σκεφτείτε κριτικά και λογικά γι' αυτό. Και το ίδιο ισχύει και για τις γραφές. Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι ο Θεός έγραψε περισσότερα από ένα ιερά βιβλία, το καθένα από τα οποία είναι αντίθετα μεταξύ τους. Αυτό θα πρέπει να είναι μια σαφής ένδειξη ότι αυτά τα θρησκευτικά κείμενα δεν είναι μηνύματα από τον Θεό, αλλά μάλλον ο άνθρωπος έφτιαξε κείμενα που δημιουργήθηκαν πριν από χιλιετίες από αγρότες που δεν ήξεραν καν ότι ο πλανήτης Γη ήταν στρογγυλός. Ας πούμε ότι υπάρχει ένας παντοδύναμος Θεός που σκοπεύει να γράψει ένα βιβλίο. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το βιβλίο θα ήταν λίγο πιο ενδιαφέρον από αυτό που έχουμε μέχρι τώρα, επειδή δεν υπάρχει καμία απολύτως νέα πληροφορία σε κανένα ιερό βιβλίο, ούτε υπάρχει κάτι που μοιάζει με ένα ισχυρό παντογνώστη συγγραφέα. Το μόνο που υπάρχει είναι μύθοι και δηλώσεις που μπορούν να διαψευστούν επιστημονικά και λογικά. Νωρίτερα, αναφέραμε ότι ορισμένοι θεοί, δηλαδή αυτοί που ελέγχουν ορισμένες πτυχές της φύσης, είναι αρχαίοι και πεπερασμένοι. Λόγω της εξέλιξης επιστήμης, έχουμε τώρα μια πολύ ευρύτερη κατανόηση για τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Επομένως, δεν χρειαζόμαστε αυτούς τους θεούς, γιατί δεν προσφέρουν τίποτα.
Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες ερωτήσεις για τον κόσμο, στις οποίες η επιστήμη δεν έχει μπορέσει ακόμη να απαντήσει. Πώς ξεκίνησαν όλα, πώς προέκυψε η ζωή και τι γίνεται όταν πεθάνουμε. Αυτές είναι ερωτήσεις που δεν έχουν ακόμη απαντηθεί, και έτσι αυτοί είναι οι τομείς στους οποίους οι θεοί των κενών, the God Gaps, έχουν ακόμη περιθώρια για να πατήσουν. Το God Gaps είναι μια θεολογική προοπτική κατά την οποία τα κενά στην επιστημονική γνώση θεωρούνται ως απόδειξη της ύπαρξης του Θεού. Όσο προχωράει η επιστήμη, τα κενά της γνώσης μειώνονται και οι υποτιθέμενες αποδείξεις ύπαρξης του Θεού μειώνονται και αυτές. Αυτοί που πιστεύουν στο Θεό έχουν περιοριστεί σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Μπορούμε να σκεφτούμε λογικά αυτό το θεϊκό «ον». Εάν επικαλείστε ένα υπερφυσικό «ον» για να εξηγήσετε πώς ξεκίνησαν όλα, τότε δεν έχετε απαντήσει απολύτως τίποτα, γιατί μένετε χωρίς εξηγήσεις για το ίδιο το υπερφυσικό. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι μάλλον περίπλοκος και το ίδιο είμαστε και εμείς στα βιολογικά πλάσματα. Αν κάτι δημιούργησε εμάς και τον κόσμο στον οποίο ζούμε, τότε αυτός ο δημιουργός πρέπει να είναι εξίσου ή ακόμα πιο πολύπλοκος από αυτό που δημιουργεί. Έτσι, όταν οι θεϊστές προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις για τα τελευταία ερωτήματα που η επιστήμη δεν έχει ακόμη απαντήσει με τη χρήση ενός θεού, δεν το κάνουν απλώς με την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, αλλά οι απαντήσεις που παρέχουν είναι επίσης παράλογες και προκαλούν ακόμη περισσότερες ερωτήσεις που είναι εντελώς άσχετες. Ερωτήσεις όπως ποιος ή τι δημιούργησε το Θεό, ποιος ή τι δημιούργησε το πράγμα που δημιούργησε το Θεό, ποιος δημιούργησε το πράγμα που δημιούργησε το άλλο πράγμα που δημιούργησε το Θεό, και μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις σε πάπυρο. Γιατί λοιπόν να μην ξεκινήσουμε με αυτά που γνωρίζουμε και να μην προσπαθούμε να καλύψουμε αυτά τα κενά με απαντήσεις που έχουν μηδενικές εμπειρικές απόψεις και που μπορούν λογικά να ακυρωθούν όταν δοθεί μια σύντομη στιγμή σκέψης? Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, πάνω από 10.000 θεοί έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν απαντήσεις για πράγματα που δεν μπορούσαν να απαντήσουν οι ίδιοι. Όλοι οι θρησκευόμενοι είναι άθεοι προς όλους τους άλλους θεούς που η θρησκεία τους δεν αποδέχεται. Εμείς απλώς δεν αποδεχόμαστε ένα θεό παραπάνω. Και έτσι μπορούμε να απορρίψουμε την υπόθεση του Θεού και όλα τα φρικτά στοιχεία που συνεπάγεται η θρησκεία, όπως η ιδέα μιας αιώνιας κόλασης με ατελείωτο μαρτύριο.